Συνεχίζουμε εμεί. Εδώ μαζί μα είναι ο κύριο Νίκο Μπίστη, είναι πρώην μέλο τη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σα, κύριε Μπίστη. Καλημέρα, καλημέρα σα. Σας. Καλημέρα, ε, καλημέρα, καλημέρα Και συμπορεύεστε με του 11, τώρα, σωστά. Ναι. Ε, τη Δευτέρα θα ανακοινωθεί το όνομα του κόμματο, νομίζω ότι τη Δευτέρα. Να μα το πείτε. Φυσιολογικό είναι. Λέω να μην σα το πω. Ναι, <στονίκη> το, 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 <στονίκη> έχετε, όμως, το έχετε. Το ε? αποφασίσει, έχει κλειδώσει. Ε? Θα έλεγα σχεδόν. Μάλιστα. Ε, ο ε... χώρο που κινείται αυτό. πώ ε, το πω. κόμμα, να το πούμε κόμμα. Το υπό... ο, ο φορέας αυτός ο, φορέας. ο οποίος θα έχει κοινοβουλευτική προσώπηση γύρω από την οποία θα συσπηρωθεί ο κόσμος που φεύγει μαζικά από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αλλά και άλλος κόσμος ο οποίος παρακολουθεί την αριστερά αυτά τα χρόνια και έχει πάει στον χώρο της αποχής. Ή η διαραίει η δεξιά-αριστερά. Γιατί άκουσα τον κύριο Χαρίτση να κόμμα λέει ότι εμεί. Αργότερα. Κόμμα δηλαδή, δηλαδή, ο πολιτικό φορέα. που θα έχει εκπροσώπηση το... στη Βουλή. Ναι, γιατί το κόμμα θα το κάνουμε γρήγορα, αλλά όχι βιαστικά. Άκουσα τον κύριο Χαρίτση να λέει ότι εμεί δεν θέλουμε να μαζέψουμε κομμάτια τα οποία έχουν. Ναι, διασπαθεί. και το άκουσα και από τον Ευκλήδη Σακαλώτα. Θα... Ναι, το... Ναι, το ίδιο. Και νέε δυνάμει ναι, που θα μπορούσαν να του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν θέλουμε να φτιάξουμε έναν καλό ΣΥΡΙΖΑ, α πούμε. Αυτό σημαίνει Αυτό σημαίνει ότι θα πει κάτι καινούργιο. Αυτό σημαίνει, κύριε, σημαίνει και σύριζα, καινούργιο. όχι. Όχι, καθόλου. Α. καθόλου. Αλλά και προφανώ ο κορμό δεν μπορεί παρά να είναι οι δυνάμει οι οποίε φεύγουν. Όμω δεν θέλουμε να περιοριστούμε εκεί και ούτε θέλουμε να μπλέξουμε σε καυγάδε για το γένο των Αγγέλων. Δηλαδή, πόσο αριστερό θα είναι ή λιγότερο αριστερό κλπ. Θα είναι ένα κόμμα τη αριστερά και αυτό φτάνει. Ούτε πατριωτική, ούτε μη πατριωτική, τη αριστερά, εν πάση περιπτώσει, η οποία είναι και διεθνιστική και πατριωτική ταυτόχρονα και η οποία θα δει, ήταν εδώ προηγουμένω ο κ. Γερουλάνο, και τι σχέσει με την κεντροαριστερά, τη σοσιαλδημοκρατία, διότι όπω δείχνουν τα πράγματα σε όλο τον κόσμο, που υπάρχει, μην το κρύβουμε αυτό, μια στροφή προ τα δεξιά, χρειάζεται η συσπήρωση των ευρύτερων προοδευτικών yeah. και αριστερών Άρα... δυνάμεων. Ε... Αυτή είναι η στρατηγική μα. Ρωτήσω... Τώρα πρέπει να σταθούμε στα πόδια μα. Να ρωτήσω, να ρωτήσω το εξή με βάση αυτό που είπατε τώρα. Το νέο κόμμα, ο νέο πολιτικό φορέα που θα εκφραστεί σε κόμμα, δηλαδή αισθάνεται πιο κοντά στο Πασόκ από ότι στον ΣΥΡΙΖΑ του κ. Κασελάκη. Όχι, αισθάνεται στον χώρο τη αριστερά. Και αυτό είναι βασικό. Ε, θέλουμε ο αριστερό κόσμο, ο οποίο χάνει το φως του αυτή τη στιγμή, δηλαδή δεν έχει που να πατήσει, δεν έχει ρολαβή να κρατηθεί, με τις μετατοπίσεις οι οποίες γίνονται καθημερινές σχεδόν και αντιφατικές στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλουμε, η βάση μας θα είναι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει μια προϋπηρεσία καλή και κακή στο κόμμα αυτό, αλλά επαναλαμβάνω, θα δούμε και τις άλλες πλευρές. Δεν είμαστε πιο κοντά, ούτε πιο μακριά από κανέναν. Η στρατηγική μας είναι αυτή που σας είπα προηγουμένως και θα συζητήσουμε πολιτικά και προγραμματικά. Όπου συμφωνήσουμε, προχωράμε. Για να ολοκληρώσουμε, κύριε Μπιεστή, θέλω να σα ρωτήσω κάτι. Ακούω μια κριτική από την Κουμουνδούρου, από το mm -hmm. ΣΥΡΙΖΑ, mm -hmm. ότι δεν έχουν καταλάβει γιατί φύγατε. Δηλαδή, θεωρούν ότι Αυτό δεν Αυτό είναι λόγος. ένα πρόβλημά του όμω, άμα δεν έχουν είναι καταλάβει πρόβλημα, ακόμα. Ναι, γιατί Άμα φύγατε. δεν έχουν καταλάβει ακόμα. Κοιτάξτε, να σα πω δύο λόγου. Μάλιστα. Πρώτον, δεν υπερασπίζονται τι καλέ πλευρέ, γιατί υπήρχαν και αρνητικέ τη πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θέλω να είμαι πάρα πολύ. Πρακτικό. Δύο μήνε τώρα η νέα ηγεσία, πείτε μου μία φορά που είπε τη λέξη πρέσπε. Την είπε μία φορά ο Γιώργο Τσίπρα για να τη μειώσει. Είπε δεν θα κάνουμε πρέσπε του Αιγαίου. Η πρέσπε είναι κάτι κακό δηλαδή για αυτού. Mm -hmm, mm -hmm. Αυτό είναι μία εμβληματική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Και το δεύτερο είναι η έξοδο από τα μνημόνια, η οποία δεν μπορούσε να γίνει παρά μόνο με το μαξιλάρι των 37 δι. Ε, το πήρε πίσω ουσιαστικά ο κ. Ε, ναι, αλλά με συγχωρείτε, τι θα κάνουμε εμεί. Απευθύνομαι στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Πρωί καθόμαστε στο μαξιλάρι, το βράδυ το πετάμε. Δηλαδή αυτό ε, δεν είναι πια μετατόπιση προς τα δεξιά. Είναι μετατόπιση προς την ασυναρτησία. Και είναι σοβαρό πρόβλημα αυτό βλάπτει σοβαρά τη σοβαρότητα του κόμματο. Και προφανώ και τα ζητήματα τη δημοκρατία, γιατί λένε, Ε, μωρέ, φύγατε τώρα επειδή είπα αυτά στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν μπορώ να καταλάβω πώ αριστερό μπορεί να δεχτεί να τον πούνε Πέμπτη Φάλαγγα, Πούμαρο, όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν. Βάλτε τα όλα αυτά μαζί, συν τον κοινωνικό συντηρητισμό. Άρα είναι πρόβλημα Προσέξτε, κασελάκι. Συν τον κοινωνικό συντηρητισμό. Πασελάκη και τη ηγετική ομάδα που έχει διαμορφώσει. Δείτε τον κοινωνικό συντηρητισμό. Είναι οι που που το σπίτι ήταν καθαρό, που η Ελλάδα του 50, όλα αυτά. Αυτά είναι ένας κοινωνικός συντηρητισμός που δεν κολλάει με την αριστερά. Αν αυτό δεν το καταλαβαίνουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν μείνει, πόσο αυτό το πράγμα είναι μπατάρισμα του κόμματος, ε, τότε τι να πω. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπίστη. Είστε είστε, καλά, είστε, καλά, καλά. και τις επόμενες, πάρα, πάρα πολύ,